Να ανέβει τώρα στο βήμα ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιγκάκης από την RFCOM. Θα μας μιλήσει για Z-Wave, έξυπνο σπίτι και συναγερμός. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε και ήρθατε εδώ πέρα στο πρώτο συνέδριο. Είμαστε, μάλλον εκπροσωπώ την οικογένεια της RFCOM και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα καινούριο σύστημα που είναι το Z-Wave. Το Z-Wave είναι ένα ασύρματο σύστημα αυτοματισμού. Θεωρητικά οι περισσότεροι το έχετε ακούσει σαν ένα έξυπνο σπίτι. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό και ουσιαστικά θα σας δώσω μια διαφορετική ιδέα το πώς μπορείτε να παρουσιάσετε και να κάνετε λίγο διαφορετική τη δουλειά σας και να προτείνετε κάτι άλλο στους πελάτες σας. Καταρχάς, κατά κύριο λόγο, μιλάμε για ένα εντελώς ασύρματο σύστημα. Δηλαδή, μπορούμε να διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά οποιαδήποτε μπρίζα, οποιοδήποτε διακόπτη σε μια οικία, σε ένα εργοστάσιο και να κάνουμε κάποια σενάρια. Η λογική του ασύρματου δεν πρέπει να σας τρομάζει, γιατί λειτουργεί κυψελοειδές, περίπου όπως η κινητή τηλεφωνία. Ουσιαστικά, το κάθε υλικό είναι ταυτόχρονα και repeater. Δηλαδή, αν έχουμε να διανύσουμε μια απόσταση αρκετά μέτρα, 400-500 μέτρα, βασιζόμαστε στους ενδιάμεσους κρίκους. Το υλικό αυτό εδώ πέρα το κάνει αυτόματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επενδύτε εσείς και να πείτε ποιο θα μιλήσει με ποιο υλικό. Με αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε, η εμβέλεια είναι κάτι εφικτό σε όσο μεγάλος και αν είναι ο χώρος. Τα κύρια χαρακτηριστικά που μπορούμε να σταθούμε στο έξυπνο σπίτι εκτός από τους αυτοματισμούς είναι ο έλεγχος κατανάλωσης. Ουσιαστικά ο έλεγχος θερμοκρασίας σε ένα χώρο, η ασφάλεια και κάποια σενάρια αυτοματισμού για να δώσουμε κάποιες ευκολίες στους πελάτες μας. Όσον αφορά τον έλεγχο της κατανάλωσης ισχύως, μπορεί να τοποθετηθεί μια συσκευή, όπως βλέπετε στο πάνελ, που μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι και τριφασικό 200 αμπέρ ανά φάση. Τοποθετείται πολύ εύκολα σε οποιοδήποτε πίνακα, με κάποια αισθητήρια επάνω, και ταυτόχρονα έχουμε καταγραφή όλων των δεδομένων της κατανάλωσης. Αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε ξενοδοχεία και σε χώρους που έχουν μοτέρ, όπου μπορούμε, άμα ξεπεράσουμε κάποια όρια ισχύως, να αλλάζουμε τη μολογιακή πολιτική. Αυτό εδώ πέρα όλο, εκτός ότι καταγράφεται, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς και την τιμή της κατανάλωσης σε ευρώ και να ξέρουμε απευθείας το πραγματικό κόστος, μπορούμε να έχουμε αυτόματα και κάποια ενημέρωση. Αυτή η ενημέρωση γίνεται απευθείας σε κάποιο κινητό με pop-up απευθείας notification, είτε και με email. Και όχι μόνο αυτό. Μπορούμε δηλαδή από εκεί και πέρα να ελέγξουμε και τις καταναλώσεις μας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε ξεπεράσει την ισχύ που θέλουμε σε ένα χώρο θέρμανση, μπορεί να κλείσουν κάποια κλιματιστικά αυτόματα. Ένα άλλο κομμάτι που διαφοροποιείται το σύστημα είναι στον έλεγχο θερμοκρασίας. Ο έλεγχος θερμοκρασίας μπορεί να γίνει να αντικατασταθούν ήδη υπάρχοντες στην υπάρχουσα εγκατάσταση οι θερμοστάτες, είτε ψηφιακούς είτε αναλογικούς, και μπορεί ο χρήστης εν τέλει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, από οπουδήποτε και να βρίσκεται, να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του χώρου του. Και όχι μόνο γενικά το χώρο του σπιτιού. Μπορούμε να πάμε πιο συγκεκριμένα και να έχουμε συγκεκριμένη θερμοκρασία και για το κάθε σώμα. Μπαίνουν κάποια αισθητήρια σε κάθε σώμα και μπορούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη στον πάνω όροφο, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία για το σενάριο που έχουμε ορίσει. Και ένα ακόμη πλεονέκτημα που μας ανοίγει αρκετά τη δουλειά είναι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε και οποιαδήποτε συσκευή έχει υπέρυθρα. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα? Σε έναν τέτοιο χώρο που πιθανότατα να έχουμε air condition, μπορούμε, αν πέσει η θερμοκρασία αριστερά του χώρου, αυτομάτως να ανοίξει το air condition μόνο του, να γυρίσει τις γρίλες και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία, έτσι ώστε να έχουμε στοχευμένα οπουδήποτε θέλουμε διαχείριση της θερμοκρασίας. Είναι κάτι που μέχρι χθες δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Φυσικά δεν κάνει μόνο αυτό, μπορεί και χειρίζεται εκτός από air condition και συσκευές όπως είναι καταγραφικά με υπέρυθρα, DVD, τηλεοράσεις, και μπορεί να κάνουμε έναν πολύ έξυπνο αυτοματισμό. Ουσιαστικά τα παρελκόμενα που μπορούμε να τοποθετήσουμε, που μπορούμε να βάλουμε είναι πίσω από τις μπρίζες, δεν χρειάζεται δηλαδή να αλλάξουμε διακοπτικό υλικό,
Υπάρχουν για μονούς διπλούς διακόπτες, άρα με αποτέλεσμα μπορούμε να αλλάξουμε και σε αλέ, ρετούρι, οτιδήποτε άλλη εφαρμογή θελήσουμε. Όλα αυτά εδώ πέρα μπορούμε να τα ορίσουμε σε κάποια σενάρια, με πολύ απλά εικονικά, όπως βλέπετε, ή δεν μπορούμε να δώσουμε το σενάριο που θέλουμε και να παρουσιάσουμε και να δώσουμε κάποιες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, ανοίγουμε την πόρτα και αυτομάτως ανοίγουν τα φώτα ή κάνουμε κάποιες επιπλέον λειτουργίες που θέλουμε στον χώρο. Τα υλικά που μπορούμε να βάλουμε γενικά δεν είναι μόνο της εταιρείας Φιμπάρο, είναι πάρα πολλοί κατασκευαστές και εκεί πέρα ήθελα να δώσουμε μια βάση ότι δεν εξαρτώμαστε από ένα κατασκευαστή, είναι ένα διεθνές πρωτόκολλο ομιλίας στο Z-Wave. Υπάρχει Φιμπάρο, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που παρέχουν υλικά, με αποτέλεσμα δεν δεσμευόμαστε από μια εταιρεία για το τι θα παρέχουμε. Υλικά υπάρχουν υπερβολικά πάρα πολλά, όπως ανιχνευτές κίνησης, υγρασίας, καπνού, μπουτών που μπορεί να δουλέψετε, σιρήνες ασύρματες, μαγνητικές και όλα αυτά εδώ τα υλικά δεν κάνουν μόνο μία λειτουργία. Πάρα πολλά υλικά κάνουν δύο και τρεις λειτουργίες. Ένα παράδειγμα, ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί ταυτόχρονα να μετράει και θερμοκρασία, μπορεί να έχει και vibration sensor με αποτέλεσμα να ξέρουμε τον κραδασμό και επίπεδο φωτισμού. Θα σου πω ένα παράδειγμα από ένα πελάτη. Ζήτησε όταν ξυπνάει το παιδί του το βράδυ να ανοίγουν τα φώτα μέχρι την τουαλέτα. Με αποτέλεσμα, πολύ απλά ανοιχνεύει ότι είναι η μέρα νύχτα, άρα μπαίνει σε μια μορφή λειτουργίας κίνησης. Μόλις ξυπνήσει το παιδί, αυτομάτως ανοίγει τα φώτα. Αντίστοιχα, φανταστείτε ότι αν έχουμε μαγνητικά σε ένα τεράστιο χώρο, σε ένα οικοδόμημα ολόκληρο, έχουμε αντίστοιχα και έλεγχο θερμοκρασίας σε όλους τους χώρους, χωρίς να χρειάζεται να βάζουμε θερμοστάτες σε κάθε χώρο. Αντίστοιχο είναι και στα μαγνητικά, αντίστοιχο είναι και στον ανιχνευτή καπνού και πάει λέγοντας. Όλα τα υλικά είναι ταυτόχρονα και αναμεταδότες. Με αποτέλεσμα, πολύ απλά, μπορεί να έχουμε μια πλήρη κάλυψη και σε διόρροφα και σε τριόρροφα κτίρια. Και υπάρχει πιο εξειδικευμένη και για πιο μεγάλα εργοστάσια που μπορεί να τα γκρουπάρεις και να κάνεις ακόμη μεγαλύτερα. Παραδείγματος χάρη, έλεγχο θερμοκρασίας για σχολεία. Είναι πολύ εξειδικευμένα, μπορούμε να τα δούμε κατηδίαν. Αυτά, δεν ήθελα να σας κουράσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς τον κύριο Τσιγκάκη από την RFCOM.